για πάνω στον Πασκαλή. Μίλος και πάλι μόνο σε δυνατή προσπάθεια. Θαυμάστε τον. Μίλος. Θα γυρίσει. Ναι, ναι, όσο είχα. Καλύτερο στο πρώτο δοκάρι θα κόψει αφήνοντα την μπάλα για τον Μίλος. Τροφίδα. Μίλος που είναι γρήγορο. Θα ξεφύγει από τον Βακαλόπουλο. Θα ξεφύγει και από το Σκατάδο ο Μίλος. Από τα δεξιά θα τη γυρίσει και τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Ιδά. Κοντά στο 1-0 και ναι. Η Λίτος για την άλλη. Είναι το 0-1 για την Άριζα, ακριβώς στο 26. Μίλος για τον Ντασίλβα και πάλι Μίλος μέσα στην περιοχή, ο Μίλος θα πλασάρει και τον γκολ. Αυτό το γκολ που ευελτήθησαν κάνοντας τόσες ευκαιρίες οι παίκτες της Άριζα το πετυχαίνουν ακριβώς 7 λεπτά πριν τελειώσει το αγώνα. Το 22ο λεπτό, η προηγουμένη παλιά του Ντασίλβα στο Μίλος, αυτός μέσα στην περιοχή αποφεύγει και τον Αμπαγιωτάκη και εύκολα πλασάρει το 3-1 για την Λάγκη. Έμπε για τον Μίλο. Δυνατό βολέ και η μπάλα είναι γκολ. Η μπάλα είναι γκολ από τον Λευτέρη Μίλο. Έξοχος συνδυασμός του Μίλος. Η μπάλα στον Έμπε και ο Έμπε με ψύχρεμο πλασαριστό σουτ μέσα στην περιοχή κάνει το Λάρισα Σκόντα Ξάνθης 4-0. Κρατάει την μπάλα ο Μίλος. Έμπε Μίλος αλλάζει την μπάλα. Μίλος, Έμπε και 6-1. Ένα καταπληκτικό γκολ.